Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 105 κατηγορούμενοι που από την Παρασκευή έως και την Κυριακή βρέθηκαν ενώπιον των ανακριτών για τα άγρια επεισόδια της περασμένης Δευτέρας έξω από το κήπεδο της ΣΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρόκειται για 102 Κροάτες, 2 Έλληνες και έναν αλβανικής καταγωγής. Στους κατηγορούμενους προσθέθηκε και ένας Κροάτης, το όνομα του οποίου δεν περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, καθώς συνελήφθη αργότερα και είναι αδελφός ήδη κατηγορούμενο στην υπόθεση και αυτό έχει κρυθεί προσωρινά κρατούμενο. Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν αφορά τα κακουργήματα τη δράση εγκληματική οργάνωση, τη έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών, αλλά και τα πλημελήματα τη παράνομη κατοχή όπλων, τη βιοπραγία με βάση τον αθλητικό νόμο, τη φθορά και άλλων. Στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε περιλαμβάνεται και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρί. Όπω έγινε γνωστό την Κυριακή, εκδόθηκαν ήδη τα πρώτα 41 φυλακιστήρια για του κατηγορούμενους. Με βάση αυτά, στι φυλακές του Αυλώνα οδηγούνται 8 και στον κοριδαλό άλλοι 6 οπαδοί τη δύναμο Ζάγκρεπ. Στι υπόλοιπε φυλακέ θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα άτομα. Οι κατηγορούμενοι θα μοιραστούν συνολικά σε 16 σοφρονιστικά καταστήματα τη χώρα. Στο μεταξύ, με τη φράση «Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα κάνει τη δουλειά της και είναι ανεξάρτητη» απαντά η Αθήνα στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Κροατίας. Ο Ζόραν Μιλάνοβιτς είπε μεταξύ άλλων πως εάν οι ελληνικές αρχές μπορούσαν να κρατήσουν και τους 100 συλληφθέντες μέσω κάποιου είδους τεχνητής κράτησης, τότε αυτό θα είχε στοιχεία εκδίκησης, βεντέτας ή συλλογικής ευθύνης όπως είπε. Παραδέχθηκε πάντως ότι ήρθαν στην Ελλάδα για να κάνουν επεισόδια. Τους χαρακτήρισε οπαδού και είπε πως είναι πολίτες που έχουν δικαιώματα. Για ευθεία παρέμβαση στο έργο τη δικαιοσύνη και προσβολή των θεσμών τη χώρα έκανε λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδο, σχολιάζοντα τι δηλώσει του Κροάτι Προέδρου. Πάντω, το Κροατικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Υπουργό συνομίλησε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, από τον οποίο ζήτησε δίκαιη μεταχείριση των κατηγορουμένων.